Καλησπέρα, καλησπέρα Τσεκτεκνάκο σας εδώ Τι παίζει επεισόδιο 10 Το 10 το καλό, το τυχερό <laughs> 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 περνάνε οι μέρες πάντως Πλάκα, πλάκα, περνάει και ο καιρός Πλησιάζει καλοκαιράκι σιγά σιγά Το σημερινό επεισόδιο Έχει να κάνει με κάτι Το οποίο νομίζω μας αφορά όλους Όσους είμαστε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Εμείς οι παλαιοί Οι μεγάλοι παλαιοί Οι παλαιοί και ο Lovecraft Λοιπόν Πόσε φορέ. Θα το πάρω μάλλον από την απαρχή. ξέρεις, η κλασική ιστορία του κόστου που ξεκινάει από τα παιδικά χρόνια. Μύρι, 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 μύρι. Λοιπόν, η φάση είναι πολύ απλή. Ω παιδί, <σχεδί> 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 Ως παιδί, είχα πολλέ ε... ε... ελλείψεις στο θέμα gaming. Το έχετε μάθει, το έχετε μπεδώσει τόσο καιρό. Μπράβο μας. Λοιπόν, άρα τυπικά θα λέγει κάποιο ότι στο θέμα παιχνίδι, ψηφιακό, ηλεκτρονικό παιχνίδι, οτιδήποτε, ήμουν ένα πεινασμένο παιδί. Με αποτέλεσμα πάντα να έχω στο νου μου ότι ξέρει κάτι, επειδή δεν φτάνουν τα χρήματα ποτέ, κάποια στιγμή όταν αρχίσω και μεγαλώσω και αρχίζω και δουλεύω, έχω τα δικά μου χρήματα και 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 και, και θα αρχίσω να παίζω πιο πολύ, θα αρχίσω να απολαμβάνω... Ε, θα αρχίσω να απολαμβάνω λίγο αυτά που μου λείψαν ως παιδί. Δηλαδή, τυπικά η φάση είναι και όντως δεν ξέρω αν ισχύει και σε εσά. Τα περισσότερα από αυτά που έχω φτιάξει τα τελευταία χρόνια είναι καθαρά θέμα αποθυμένων. Δηλαδή, ικανοποίησα πάρα πολλά από τα αποθυμένα μου στο συγκεκριμένο τομέα τουλάχιστον με αποτέλεσμα πλέον να έχω μεταβεί, να έχω περάσει το επόμενο στάδιο που τώρα είμαι εντάξει μέσα μου γι' αυτό και δεν έχω πάρα πολλά πράγματα, έχω περάσει το θέμα της λειτουργικότητας. Αλλά θα τα πάρουμε λίγο ομαλά να μπούμε ήπια στην ε, συζήτηση. Η φάση πάει ως εξής λοιπόν, πόσες φορές και εσείς λέγατε πω πω θα μεγαλώσω, θα έχω χρήματα να πάρω το PlayStation το 4, το 5, να πάρω το Xbox αργότερα, θα παίζω ό,τι παιχνίδια AAA, δηλαδή αν μου λέγε κάποιος τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κάποιο ότι ρεαλιστικά ζω ούτε το καλύτερό μου όνειρο ως παιδί δεν θα ήταν να έχω τόσο πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν μου λήγες ότι ως παιδί εγώ θα είχα το PC που έχω, καλά τότε εντάξει δεν έπαιζε καν να φανταστούμε ότι θα γίνονταν ποτέ τόσο δυνατά τα PC έτσι. Λοιπόν, ότι θα έχω π.χ. μια συλλογή συγκεκριμένη πίσω που είναι τυπικά τώρα τίποτα έτσι, αλλά και αυτά που βλέποτε που έχω φτιάξει γενικά ως χώρο, ως γραφείο είναι για μένα το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ. Τα προηγούμενα χρόνια είχα το προηγούμενο σπίτι που νίκησα στο νησί ήταν σχεδόν μουσιακό. Δηλαδή σε φάση είχα μέσα τα πάντα όλα από παιχνίδια, από συλλογέ, από οτιδήποτε. Οπότε εγώ δεν μπορούσα ούτε καν να το ονειρευτώ αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα μεταξύ όλοι μα μεγαλώνουμε, βγάζουμε χρήματα, δουλεύουμε, επενδύουμε στη χαρά μα, στα χόμπι μα. Εμένα είναι ένα από τα χόμπι μου αυτό και οι συλλογέ ήταν ένα από τα χόμπι μου και είναι ακόμη. Όχι τόσο πολύ όσο παλά. Λοιπόν, α, και έρχεται εκείνη η κρίσιμη στιγμή που λες, ωραία, τώρα θα κάτσω να τα απολαύσω. Και τελειώνει καλή ώρα. Σήμερα τέλειωσα νωρί, γι' αυτό και έκανα το βίντεο νωρί. Σα το βλέπετε κλασικά πρωί, αλλά για μένα είναι 10 η ώρα το βράδυ, πολύ νωρί σχετικά. Και έρχεται λοιπόν η ώρα που ο Κώστα 10-11 η ώρα το βράδυ τελειώνει τη δουλειά και λέει: Α κάτσω να παίξω τώρα. Και καταλήγω στο τέλο να ανοίγω είτε το Twitch ή π.χ. όταν η Dota προσφέρει το να μπορείς να βλέπεις τους συμπαίκτες να παίζουν live. Δηλαδή, αντί να κάτσω να παίξω, αντί να κάτσω να χαρώ όλα αυτά που απέκτησα, που έφτιαξα, που έχτισα, που πήρα τέλο πάντων. Πολλές φορές από την κούραση, από την εξάντληση, από το οτιδήποτε κάθομαι και απλά κοιτάζω μια φόνη πριν από μερικά χρόνια, αν και το έχω περιορίσει πάρα πολύ, ήταν το Twitch. Καθόμουν και έβλεπα άλλου να παίζουν παιχνίδια. Έκανα το λάθο να δω πολλά παιχνίδια τα οποία θα ήθελα, αλλά δεν τα πήρα ή δεν ασχολήθηκα γιατί τα είδα σε άλλου. Είδα άλλου να τα παίζουν, δηλαδή. Άρα, εγώ ήξερα τι γίνεται, οπότε δεν ασχολήθηκα με τα συγκεκριμένα. Ή σα ξαναλέω πολλέ φορέ τα βράδια, απλά κάθομαι, αράζω. Ακριβώ όπω είμαι τώρα, έτσι. Αντί για εσά, βλέπω την οθόνη. Τώρα βλέπω την κάμερα. Αλλά ναι, βλέπω την οθόνη. Ανοίγω τότε και πατάω δεξί κλικ σε όσου φίλου έχω μέσα. Και κάθομαι και του χαζεύω να παίζουν παιχνίδια. Και κάπω έτσι περνάει ο καιρό. Έχω α πούμε για παράδειγμα το PlayStation 4, το οποίο το ξεσύνδεσα. Το έβγαλα να το καθαρίσω λίγο. Δεν το έχω βάλει ακόμη. Έχω πάρει όλα αυτά τα παιχνίδια. Εδώ πίσω και από κάτω. Δεν φαίνεται τώρα τέλο πάντων. Λοιπόν. Και δεν τα παίξα ποτέ! Ποτέ! Δηλαδή, πλήρωνα, σα έλεγα και στο προηγούμενο επεισόδιο με τι συνδρομέ και, και, και με τα δωρεάν παιχνίδια και ιστορίε. Ότι πλήρωνα συνδρομέ για να μην παίξω τίποτα από όλα αυτά που μου Δηλαδή, πλήρωνα 100 και ευρώ τη συνδρομή που είχε το PlayStation για να παίξω μόνο δύο παιχνίδια. Και έφτασα κάπω έτσι σε ένα σημείο. Ότι η καθημερινότητα, ρε παιδί μου, δηλαδή όταν περνάει ο καιρό και μεγαλώνει και έχει υποχρεώσει οι περισσότεροι που παρακολουθείτε τα συγκεκριμένα βίντεο είσαι στο ίδιο μεταλλίτη με μένα. Σα έχω ψυχανιμιστεί, τα έχουμε πει τόσε φορέ. Οπότε η φάση πάει ότι ρε παιδί μου, όντα σε αυτό το μεντάλιτι, γυρνά κουρασμένο, δεν έχει κουράγιο ούτε να πιάσει το χειριστήριο, να πιάσει το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και στο τέλο απλά καταλήγει να είσαι θεατή. Θεατή σε κάτι το οποίο ήθελες εσύ να κάνεις αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να το κάνεις γιατί δεν έχεις την αντοχή, δεν έχεις το πνευματικό υπόβαθρο εκείνη τη στιγμή και την, και την ξεκούραση και την όρεξη να ασχοληθεί με κάτι που, που σ αρέσει. Είναι κάτι που το ήθελες έτσι, είναι κάτι που το ήθελες, κάτι που το απέκτησες, κάτι που όταν ήσουν στη δουλειά ανυπομονούσες να γυρίσεις στο σπίτι και να πεις θα ράξω, θα ανοίξω μια μπύρα, θα βάλω ένα χυμό, θα πιω ένα τσάι καλή ώρα όπως εγώ Τι θα κάνω, θα ανοίξω να παίξω το Red Dead Redemption. Το οποίο Red Dead Redemption δεν το έχω παίξει εδώ και αιώνε. Έχω μείνει ακόμα στην αρχή. Ή θα παίξω ξέρω εγώ 15 εκατομμύρια παιχνίδια. Και κάπω έτσι περνάει ο καιρό, περνάνε τα χρόνια. Και στο τέλο λε, γιατί δεν τα παίξω όλα αυτά πώς πέρασαν 2, 3, 4, 5 χρόνια τώρα και απλά έχω ασχοληθεί. Γιατί κάθομαι και τα αγοράζω όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί κάθομαι και επενδύω, παίρνω ό,τι κονσόλα υπάρχει, δεν υπάρχει, από τη στιγμή που δεν παίζω. Εγώ είχα πολλού μεγάλου καημού. Ο μεγαλύτερο μου καημό ήταν τα handheld. Σα είπα το αποθυμένο που είχα από παιδί με το Game Boy. Ήθελα πάρα πολύ ένα Game Boy. Έτσι λοιπόν, με τα πρώτα χρήματα που έβγαλα ω καθηγητή, από τα πρώτα μου ιδιαίτερα, τώρα πάνω 15-16 χρόνια πίσω, λοιπόν, αγόρασα ένα Game Boy. Βρήκα για παράδειγμα, για παράδειγμα, βρήκα έναν τυπά ο οποίο τότε το πουλούσε μέσα στο Insomnia. Εγώ έκανα και κάνω ακόμα πολλέ αγοροπολισίε μέσω του Insomnia. Βρήκα λοιπόν έναν τυπά ο οποίο έδινε το Game Boy το Classic το οποίο είχε μαζί και εκείνο το πλαστικό που μπαίνει από πάνω σαν μεγεθεντικός φακός, δεν ξέρω όσοι το έχετε δει ή οτιδήποτε. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί, δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Και το έδινε ότι πα 50 ευρώ. Ο παλαιό, πολύ καλή τιμή. Το Game Boy, το Classic 50 ευρώ. Θα βρήκα και δύο-τρει κασέτε τότε που ήθελα να πάρω. Ρε παιδί μου, μαζί με το Tetris μου το έδινε και το Super Mario. Λέω, θα βρω και το Street Fighter, το αποθυμένο των παιδικών μου χρόνων. Ακόμα δεν το έχω βρει το Street Fighter, by the way. Ε, των παιδικών μου χρόνων και θα. Αλλά έχει το Mortal Kombat. Εντάξει, έγινε τέτοιο. Και θα παίξω. Και μου το στέλνει ο τυπάς και το βάζω. Καταρχάς ξενέρωσα τη ζωή μου την ίδια γιατί είχε δύο γραμμές λόγω της παλαιότητας, η οποία δεν μου το είχε πει. Είχε δύο γραμμές κάθετες, οι οποίες είδα ότι φτιάχνονται με καλά και εκεί, αλλά εγώ είμαι λίγο άτσαλο σε αυτά και άμα το ανοίξω δεν πρόκειται να ξανακλείσει ποτέ. Ε, το είχα στείλει σε ένα φίλο γνωστό, ο είναι και με τέτοιο, αλλά δεν μου κατάφερα να το φτιάξει, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, εγώ έδωσα 50 ευρώ, το αγόρασα, έβαλα τις μπαταρίες, έβαλα τα παιχνίδια που είχε τέλο πάντων μέσα και κάπως έτσι δεν έπαιξα ποτέ. Και, 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 και ξενέρωσα απότομα γιατί π.χ. από τα, ξέρω εγώ, από τα 7 μου, 8 μου που έβλεπα τα παιδιά που είχαν τα συγκεκριμένα ή ένα-δύο ήταν στο, νησί, στο, χωριό συγκεκριμένα να πει που είχαν το Game Boy. Έχω πολύ περίεργες ιστορίε με αυτό το Game Boy τέλος πάντων. Ε, Είπα θα το αποκτήσω και να σα πω γιατί ήμουν τόσο πορωμένο με αυτό το Game Boy. Γενικά αυτό το πράγμα του Game Boy με έχει πληγώσει πάρα πολύ όταν ήμουν μικρό. Επειδή ρε παιδί μου, εντάξει, έχω ξαναπεί, οικονομικά ήμασταν λίγο δύσκολα στην εμένα και και και. Τέλο πάντων είχε τότε, θυμάμαι, ήταν δύο παιδιά. Δεν θα πω ονόματα γιατί όποιο δει από το νησί θα το καταλάβει. Τα οποία είχαν Game Boy στο χωριό. Τώρα είχαν και οι δύο, είχε ο ένα, σίγουρα είχε ο ένα Game Boy. Και Τέλο πάντων, εγώ τότε έκανα παρέα πάρα πολύ με ένα συγκεκριμένο παιδί από το χωριό. Το οποίο το θεωρούσα γενικά εγώ έχω ένα θέμα. Ότι τα άτομα τα οποία επενδύω και τέτοια θεωρώ πολύ κολλητού μου φίλου, πολύ κοντά και σκίζουμε σκίζομαι για αυτού. Από μικρό το κάνω αυτό το πράγμα. Ο αδερφό μου με κροϊδεύει μέχρι και σήμερα κλώσσα. <laughs> Πώ ανοίγει η κλώσσα να βάλει κατά του αστερούγε του οποιονδήποτε έχει ανάγκη. Κάπω έτσι. <laughs> Τέλο πάντων και θυμάμαι τότε η φάση πήγαινε ω εξή. Το ένα το παιδί, θέλω να πω ονόματα για να μην είναι πιο εύκολο, αλλά δεν, δεν, δεν θα πω ονόματα. Τέλο πάντων, είχε κάποια θέματα υγεία. Και θυμάμαι λοιπόν το συγκεκριμένο παιδί, ρε παιδί μου, του πήγαινα τα μαθήματα κάθε μέρα, δηλαδή με το που τέλεινα το σχολείο, πρώτα περνούσα από το σπίτι του, έβλεπα. άμα είναι καλά, έλειψε κανέναν ανάμιση μήνα, θυμάμαι τότε. Τώρα, πια, τί, τάξη, ήμασταν Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, δεν θυμάμαι να σα πω την αλήθεια, αλλά ήμασταν και Δημοτικό. Λοιπόν, το οποίο παιδί του έλεγα τα δικά μου, του έλεγα τα προσωπικά μου, ό,τι είχα τέλο πάντων σαν προσωπικά και με ενδιαφέραν εκείνη την εποχή. Ε, του έδινα τα μαθήματα, καθόμουν πάνω από το κρεβάτι του ρε παιδί μου, όσο χρειαζόταν να του κάνω παρέα και αυτά. Τώρα. Και τέλο πάντων αυτό το παιδί έκανε παρέα με ένα άλλο παιδί κοντά στη γειτονιά μου. Και εν έμενα στην άλλη άκρη του χωριού. πάντων, ε, ονόματα δεν λέμε πολύ ψηθήκμα παίζανε τέλο πάντων με τον Game Boy. Και είχαν εντωμεταξύ αυτό το κακό ότι στο χωριό τα παιδιά. Γενικά και στα χωριά, ειδικά στα δικά μα τα χωριά, το καλό κακό είναι ότι ο άλλο μπορεί να έχει κάτι με σένα, αλλά είναι αυτή η κουτοπονιριά, θα το πω για να το καλύψω έτσι, να το φτιάξουμε ω πιο ρεαλιστικό και πιο ακριβέ. Η κουτοπονιριά και η αλαζονία του ότι είναι καλύτερο από σένα, που είναι πώ είναι κακή στα παιχνίδια, που θα σου πούνε ακριβώ τι έχει με σένα, θα σου πει ακριβώ το σχέδιό του. <laughs> <laughs> και εσύ πραγματικά, αν είσαι λίγο έξυπνο, θα πει: Εντάξει, οκ. Okay. Τι εννοώ με αυτό. Έμαθα και το έμαθα, δεν θυμάμαι, πρέπει να το μάθω από το ίδιο το παιδί, ότι βρέθηκαν αυτοί οι δύο φίλοι τέλο πάντων και δικοί μου φίλοι, και επειδή ξέρανε το πόσο καημό έχω να παίξω το Game Boy, γιατί έβλεπα τον έναν έπαιζε, του ζητούσα να μου δώσει να παίξω λίγο λοιπόν, να το δω, δεν μου το έδινε. Και το έλεγα στον άλλον και λέω ρε εσύ, άμα τάδε, θα ήθελα να το δοκιμάσω, είχα εντυπωσιαστεί με το Street Fighter το 2 ήταν τότε, όπως σας λέω. Και θα ήθελα να το δοκιμάσω, να πιάσω. Δηλαδή, εγώ από μικρό είχα ένα θέμα οτιδήποτε έχει κουμπιά και φερμοάρ. Δηλαδή, κουμπιά, φερμοάρ, ιστορίε, μου άρεσε. Δηλαδή, τρελαινόμουν μου κουμπιτράκια. Δηλαδή, πήγαινα στο. Τέλο είχε ένα που έφυγε. Ένα μαγαζί στο χωριό με διάφορα ψηλικά, κουμπιά, οικοδομικά, ό,τι θέλετε είχε μέσα. Και εγώ καθόμουν και χάζαμε τα κομπιουτεράκια, δηλαδή είχα πόρου με τα κομπιουτεράκια. Δεν μπορούσα, τρελνόμουν, βλέπα τα κουμπιά και ήθελα, ήταν το φετίχ μου. Λοιπόν, και ήθελα ρε παιδί μου να το δω, να δω πώ είναι, να δεν μου το δίνανε, δεν μου το έδινε να το. Και έμαθα ότι είχαν ναι, συνεννοηθεί, επειδή εγώ μικρό είχα πάρα πολλά κιλά, και ακόμα έχω, αλλά τώρα τα χάτμουν σιγά σιγά, ξανά, άμα για πολλή φορά. Λοιπόν, και έμαθα ότι συνεννοήθηκαν αυτοί οι δύο να με καλέσουν στο σπίτι του παιδιού που σα είπα που πήγαινε, το βοηθούσα και 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 και, και νοιαζόμουν γι' αυτόν, όταν ήταν άρρωστο. Να... Αυτό το σπίτι είχε τότε μία πόρτα, καλή ώρα, και από το πλάι είχε παράθυρο. Πώ είναι τώρα, α πούμε, αυτή η πόρτα, και από δίπλα βλέπετε το τέτοιο. Σαν παράθυρο, σκεφτείτε. Είχαν σκεφτεί, επειδή ήμουν τότε χοντρό και με μικροειδεύανε για τα κιλά που είχα να μου κολλήσουν το Game Boy, να με καλέσουν στο σπίτι του τέλο πάντων, να μου βάλουνε το Game Boy από τη μέσα πλευρά του παραθύρου με ταινία και να μου κολλήσουν οι καραμέλες στο παράθυρο και είχαν βάλει στοίχημα ότι θα με καλούσανε για να φανταστείτε πόσο κατένια είναι τα παιδιά μέσα και πόσο σκληρά είναι τα παιδιά, ότι θα με καλούσανε και εγώ θα έσπαγα το παράθυρο. Τώρα, ακούστε τώρα την οτροπία, η λογική. Ότι εγώ θα έσπαγα το παράθυρο και θα έκλεβα το Game Boy και θα έπαιρνα και τι καραμέλες Για μένα αυτό όταν το άκουσα, γενικά είμαι πολύ περήφανο από παιδί. Είμαι τρομερά περήφανο σε βαθμό αηδία. Κάτι έσπασε μέσα μου. Εκεί κατάλαβα. ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι οι άνθρωποι είναι σκατένοι κατά βάθο. Και γενικά υπάρχει πολύ κακία χωρί. Δεν, 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 δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Τέλο πάντων, είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα βαρύ ψυχολογικό που έχω από τότε. Δηλαδή, η πρώτη φορά που έσπασε η εμπιστοσύνη μου ήταν εκεί. Δηλαδή, ευτυχώ τα κατάλαβα μικρό σε αυτά. Για να καταλάβετε λίγο το mental τι μου από παιδί. Λοιπόν, οπότε φανταστείτε τώρα, δύο παιδιά συνεννοήθηκαν να βάλουν να κάνουν όλο αυτό, όλο αυτό το σχέδιο, ρε παιδί μου. Τώρα το λε, wow, και λε, τάξη πολύ προ. Ωστε να με βάλουν εμένα στη διαδικασία να μπω να γίνω κλέφτη και να του κλέψω και το Game Boy, να του σπάσω το παράθυρο, να του κλέψω το Game Boy και να του κλέψω τον και τι καραμέλε που θα μου βάζανε στο τζάμι. Τέλο πάντων, εμένα αυτό μου κάτσε πάρα πολύ βαρύ όταν ήμουν ένα παιδί. Ξέκοψα, ήταν πολύ εύκολο να ξεκόψω, αλλά ποτέ δεν καταλάβω για ποιο λόγο. Δηλαδή, τέλο πάντων, θα το συζητήσουμε αυτό τώρα. Hey, δηλαδή, τώρα το θυμήθηκα και λίγο μου κάτσε, αλλά ναι. Και κάπω έτσι με μου είχε μείνει ψυχολογικό με αυτό το Game Boy. Ότι ρε παιδί μου, πάντα ήμουνα στη φάση αυτό και λέω ρε φίλε, εντάξει, πόσο, αυτό, φτωχό μπορεί να με πουνά. Και δηλαδή, ναι, οκ, okay, εντάξει, είναι μια κονσόλα. Γιατί δεν μπορώ να αποκτήσω εγώ μια κονσόλα και πρέπει αυτοί που έχουν αυτές τις συγκεκριμένες κονσόλες ή οτιδήποτε να συμπεριφέρονται έτσι σε κάποιον που δεν έχει αυτή την κονσόλα, για παράδειγμα. Και τώρα που μεγαλώνω, με το μυαλό μου, έμπαινε σε λογική. Το ότι ήταν μια κονσόλα σήμερα είναι πολλά πράγματα. Γενικά έχει εξελιχθεί ο νους μου πάρα πολύ στο πώς λειτουργεί ο κόσμος. Καλώς πάντων, θα το πούμε άλλη φορά αυτό. Αλλά ναι, και σκεφτόμουν ότι ρε παιδί μου, και έλεγα γάμο την τρέλα μου. Εντάξει, οκ, okay, λεφτά πολλά δεν έχουμε, αλλά γιατί παίρνει κάποιο διαδικασία να το κάνει αυτό σε κάποιον άλλον. Τι έκανα, εγώ ήθελα να δω τι στον κόρεκα είναι αυτό το Game Boy που δεν έπιασα ποτέ στα χέρια μου ω παιδί και έχει γίνει και το συγκεκριμένο σκηνικό. Οπότε, μεγαλώνοντα, το πρώτο πράγμα που αγόρασα με. Καλά, δούλευα από μικρό οικοδομή, αλλά αγόραζα βιβλία. Δηλαδή, ο πατέρα μου είχε και ευτυχώ που είχε αυτή την τέτοια, ότι θα ήταν καλό να μάθω και μία τέχνη. Οπότε εγώ τα καλοκαίρια από την πρώτη γυμνασίου και έπειτα, κάθε καλοκαίρι ή διακοπέ Χριστούγεννα, οπότε μπορούσαμε και αυτά, ε, αλλά κυρίω καλοκαίρι ήταν. Πήγαινα σε εμά τώρα και μάθανα να βάζω πλακάκια και πέτρε. Οπότε τεχνικά έχω μάθει με τον παλιό τρόπο, τον παραδοσιακό, να βάζω πλακάκια και πέτρε. Οπότε είχα για τα καλοκαίρια, αλλά εγώ τα χαρτζιλίκια με τα καλοκαίρια δεν τα εξόδευα. Λόγω νοοτροπία τη οικογένεια, ρε παιδί μου, δεν τα εξόδευα σε παιχνίδια, τα εξόδευα σε βιβλία. Αγόραζα βιβλία. Μ' πάρα πολύ τα βιβλία. Αγόραζα προοδικά, αγόραζα το φόκου τότε, αγόραζα τι στα μάτια. Τέλο πάντων, Οπότε περνούσα τα καλοκαιρία και εγώ πάντα έβαζα τον επόμενο χρόνο γιατί έμαθα να σκέφτομαι λίγο πιο μπροστά και να λέω ρε παιδί μου, θα μαζεύω τα λεφτά μου ώστε να μπορέσω να τη βγάλω σαν το μήνυμα για τον Τζίτζικα. Ήταν το παιδί μου παραμύθι μικρό. βασικά με τα τόση παππού. Mm -hmm. Άλλο ψυχολογικό από εκεί. Αλλά αυτό. Οπότε σκεφτόμουν ότι ξέρει κάτι, ότι αν δεν περιμνήσω εγώ για το μέλλον, τεχνικά που θα μας πάρει πίσω το μέλλον. Και μου έχει μείνει σαν νοοτροπία αυτό το πράγμα, ότι πάντα με για το μέλλον και μετά όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, και... απλά πάντα ήταν ίσα βάρκα ίσα πανιά. Με αποτέλεσμα όταν εγώ θα αρχι... άρχισα, ρε παιδί μου γύρισα τότε θυμάμαι από καβάλα ήταν και άρχισα να κάνω τα πρώτα μου ιδιαίτερα και να βγάζω λεφτά. Σε να λέω, το πρώτο πράγμα που αγόρασα ήταν το Game Boy. Έλα όμω που ξενέρωσα τόσο πολύ με το που το είδα. Δηλαδή, γκρεμίστηκε το αποθυμένο αυτό που είχα στο κεφάλι μου που το είχα χτίσει και λέω: Ω, μαλάκα, τι θεϊκό είναι αυτό το θέλω. Και, και, και. και κάπω έτσι με πήρε η μπάλα και από τότε αγόρασα 25 handhelds. Δηλαδή, πήρα το Game Boy. Ένα παιδί στο στρατό μου έδωσε το Game Boy Color το οποίο μου άρεσε, το έχω φυλάξει γιατί ήταν. Ως, το έχω, πραγματικά το έχουμε στο σιρτάρι ακόμα. Ο κολλητό μου έδωσε το Game Boy, το SP, το οποίο είναι κάπου εκεί πέρα. Είναι η μόνη, το μόνο handheld μαζί με το Β, τα οποία όντω τα χάρηκα, το, το, το Game Boy, το SP, στο στρατό. Ήμουν θαλαμοφύλακα, οι κάμερε, από τα δύο μόνιμα, ήμουν στο θρόνο του θαλαμοφύλακα, όπου μου φέρνανε του συστρατιώτε και με βάζανε να του μαθαίνω πώ ήταν οι θαλαμοφύλακε, ρε φίλε, διάντων. Και ήταν τόσο ντουγάνια όλοι που δεν μπορούσαν να διανοηθούν πέντε απλά πράγματα. Χριστέ, κάθομαι τα σκέφτομαι και συγχίζομαι μετά από τόσο καιρό. Γενικά στο στρατό, αυτό που κατάλαβα είναι ότι περισσότερο είναι τελείω ηλίθιοι. Δηλαδή πραγματικά, θυμάμαι όταν ήμουν στο κέντρο. ήμουν στο ναύπλιο, δεύτερο λόγο. Λοιπόν, ε, μα είχαν μάθει να κάνουμε φάκελο και υποφάκελο. Ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ήταν κάτι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Άσχετα μου, ποτέ δεν κοιμήθηκε από κάτω. Γιατί θα πέθανε από τη φαγούρα και από τα σπίτια. Είχα βγάλει ακόμα κι εγώ που, που δεν το έχω σκληρό δέρμα και ψημένο από ήλιο και από δουλειά είχα βγάλει και εγώ σπυράκια από τις κουβέρτες εκεί πέρα οπότε η φάση ήταν το μάθα το έκανα μπαμ, μπαμ σε δύο λεπτά και όλοι με φωνάζανε στο θάλαμα του φτιάξω το κρεβάτι. Δηλαδή στο λόγο μέσα ήμουνα. Φωνάξτε το σάλεκα να σα κάνει το κρεβάτι, ρε φίλε. Αυτή ήταν η, η ατάκα που έπαιζε. Δηλαδή έπρεπε εγώ να του πάω, να του τρώσω τα κρεβάτια. 150 χρονών, μαντράχαλοι, όλοι τέτοιο. Να να κάνω να δείχνω πώ να κάνουν φάκελο και φάκελο. Μετά στο, στο στρατόπεδο μια από τα ίδια. δεν Ένα αχταρμά. Τέλο πάντων. Απέκτησα. οπότε τυπικά η φάση είναι γι' αυτό το σκέφτομαι τώρα καθώ κάνω και το βίντεο. Ότι α πούμε στο στρατό που χάρηκα το SP στο χωριό μου που ήμουν. Ε, επειδή είχα πολύ χρόνο, εκεί απόλαυσα τη Fire Ed, Το, Pokemon, το μόνο Pokémon που έχω παίξει, δεν έχω ξαναπέξει άλλο Pokémon από τότε. Δεν έχω ξαναμπιστεί η διαδικασία. Οπότε εγώ ρε παιδί μου παίζοντα, Συνειδητοποιήσω ότι ξέρει ότι απλά πρέπει να έχει χρόνο. Δηλαδή, πρέπει να έχει χρόνο, πρέπει να είσαι φοιτητή, πρέπει να έχει χίλια δύο πράγματα. Όταν ήμασταν φοιτητέ, τα μέσα ήταν πολύ λίγα. Εντάξει, σα είπα, είχα τον υπολογιστή, αλλά με εκεί κονσόλα είχα ξεχάσει το PlayStation. Το είχα παρατήσει στο, στο χωριό. Ο φοιτητή για το λάπτοπ. Ε, Αλλά θέλει να είσαι φοιτητή και να έχει άπειρο χρόνο. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι πολλέ φορέ με όλα αυτά που έχω. Αν ήμουν αφηρητή και απλά είχα καλό ίντερνετ και αυτό όλη μέρα θα πέθυνα στο παιχνίδι. Θα έλυνα, θα σάπιζα, δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, θα <laughs> λέω εγώ, φωνάζω του μαθητέ μου, αλλά παίζει να είμαι χειρότερο από αυτού πολλέ φορέ. Α παραδέχομαι τουλάχιστον. Τέλο <laughs> πάντων, κατέληξα μετά και με, το κανάλι ρε παιδί μου, πολλά παιδιά μου στέλνουν. Καταρχά, έβρισκα ευκαιρίε, αγόραζα κονσόλε, απέναντι, παίρνα πράγματα. Έφτασα να έχω όλα τα handheld. Έφτασα σε σημείο να πάω να πάρω. Σα έχω πει την ιστορία με το New 3DS και αγόρασα κι άλλο από ένα παιδί το New το 2DS. Το πορτοκαλί εκείνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Να σα πω, μ' άρεσε περισσότερο. Το είχα κάνει και unboxing στο κανάλι. Και τι κατέληξε να κάνει αυτό, παιδιά. Να το βάζω έτσι όπω ήταν μαζί με το κουτί του, να μου κρατάει την πόρτα. Έφτασα σε αυτό το level. Να μου κρατάει την πόρτα για να μην κλείνει από τον αέρα. Δηλαδή είχα τόσα, τόσες κονσόλες, τόσα, τόσα handheld, τόσα πράγματα, τόσα... Αλλά αυτό που δεν είχα ήταν ο χρόνος. Πλέον. Δηλαδή έφτασα στο σημείο να αποκτήσω όλα όσα ονειρευόμουν και εμείς όταν ήμουν παιδί. Τουλάχιστον στο θέμα το συγκεκριμένο, της διασκέδασης αυτής, καθεαυτής. Και έφτασα στο σημείο να έχω τα πάντα και να μην έχω το χρόνο και να μην έχω και τη διάθεση, το... Την την ηρεμία να κάτσω να τα παίξω. Δηλαδή σας λέω, είχα το, 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 το κουτί, το τούβλο, το, 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 2DS, το new 2DS, πώς λεγόταν εκείνο το που άνοιγε πάνω κάτω και μου κρατούσε την πόρτα. Είχα τα 4 PSV που σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο και αυτά τα 4 PSV ευτυχώς τα έδωσα και πήρα πια σαν τόπο ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή είχα το PSP και αυτά μέχρι πέρυσι τα, τα Είχα ολόκληρη συλλογή με PSP ιστορίες και δεν έκανε τίποτα, δηλαδή δεν έπαιξα ούτε δύο παιχνίδια. Μπήκα να παίξω ένα-δύο, και δεν μου άρεσε αυτό που τέλο πάντων είχε ξεπεράσει για μένα πλέον. Οπότε, αν και πιστεύω ότι για να φτάσει σε αυτό το level, πρέπει να, να είναι μια διαδικασία σκέψη. Είναι μια διαδικασία. Μια διαδικασία που μάλλον εξελίσσεται μέσα από το παρόν. Τώρα, ψαγμένα, ξεψαγμένα δεν ξέρω, αλλά τεχνικά με το σκεφτεί κάποιο. Όλο αυτό το πράγμα εξελίσσεται από την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, πολλέ φορέ φτάνουμε στο σημείο να έχουμε πράγματα. Α πούμε έχω το PlayStation 4. Θυμάμαι το ότι είχα αγοράσει το PlayStation 4, το λευκό. Το κλασικό από ένα φίλο και το 50 ευρώ μαζί με το GTA. GTA δεν έχω παίξει ποτέ από τότε. Είχα αγοράσει το GTA 15 φορέ στο PC, στο PlayStation. Δεν παίξει ποτέ GTA ενεξίωγο παρόλα αυτά. Και θυμάμαι τότε, δοκίμασα κάποια παιχνίδια. Έπαιξα. Αρκε... έπαιξα αρκετά. Έπαιξα. Παίζα ένα, δύο, τρία βαριά το χρόνο και από τη μία είχα την Dota. Την Τότα. Dota... Τώρα είναι η φάση σαμά από ό,τι έχω πει μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα επεισόδια όσοι τα έχετε δει. Για να καταλάβετε λίγο πώ δεν είναι όλα μεταξύ του. σου πούμε τα MOBA games όπω είναι η Dota που έπαιζα. Είχε το καλό που απλά έμπαινε, έπαιζε ένα παιχνίδι και μετά το σταματούσε. Οπότε βάλε και λίγο την παρέα. Σα είπα ότι ήταν τελείω κοινωνικό για μένα. Βάλε λίγο την παρέα, λίγο από εκεί. Το χρόνο που θα ήθελα να περάσω παίζοντα κάτι ποιοτικό, κάτι τέτοιο, τον θυσίαζα. Ε, γιατί απλά ήταν πολύ πιο γρήγορο. Πολύ πιο γρήγορο. Μπείτε, ψεκάστε, τελειώστε. Δηλαδή παίζει ένα-δύο ματσάκια, τέλειωσε. Για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα από το 2015 που βγήκε μέχρι το 2017 18 έπαιζα Fortnite. Έλα, φτουλακία. Το χέρτστον, με τι κάρτε. Αυτό πρέπει να περνούσα πολύ περισσότερο χρόνο από τα υπόλοιπα. Γιατί το είχα από δίπλα ανοιχτό, μόνιμα. Διάβαζα, έκανα οτιδήποτε και έπαιζα και δύο-τρει παρτίδε. Ποτέ δεν έγινε, δεν είναι καλό βέβαια σε αυτό. Ε, απλά υπήρχε και έτρεχε στο μπακάκι. Και αυτό είναι αυτέ οι ενοχέ που οι τύψει, οι τέτοις, αυτό που σε τρώει, λε. Ναι, μαλακά, έχω πάρει τόσα παιχνίδια. Και μου έχουν δώσει και αρκετά και δεν έχω παίξει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου. Έτσι, άρχισα να πιέζω λίγο τον εαυτό μου να μπω στο τέτοιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θε mentality. Θες μεγάλο mentality και καλό mentality. Ειδικά αν τα παιχνίδια είναι open world, είναι τεράστια. Θέλει ψυχολογία να μπορέσει να ασχοληθεί. Θε ψυχολογία να μπορέσει να παίξει. Δηλαδή, και φτάσα σε ένα σημείο. Το οποίο βρήκα μια μικρή χρυσή τομή, μια ισορροπία σε όλο αυτό. Η ισορροπία μου είναι η εξή. Ε... Ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ μικρό παιχνίδι. Ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ μικρό παιχνίδι, να αλλάξει. Δηλαδή, έπαιξα το Assassin's Creed, μετά έπαιξα το of War 2. Έπαιξα το Witcher, μετά έπαιξα το. Τι άλλο, τι είχα παίξει τότε. Το, το, το μέτρο, το μέτρο, το 2, το 1, το, το 33, τα πήραμε τσιράβαση κατά μέτρο. Δηλαδή έπαιζα μεγάλο, έπαιζα μικρό, έπαιζα μεγάλο, έπαιζα μικρό. Έπαιζα μεγάλο, έπαιξα το τσούσιμα, τον κόσμο τσούσιμα, έπαιξα το στρέι. Οπότε είχα ένα μεγάλο, γιατί και εγώ με τέτοιους χαρακτήρες που δεν μπορώ να κάτσω να παίξω χαοτικά παιχνίδια, γιατί θα κολλήσω. Θα θέλω να το δερματίσω, έχω το πρόβλημα ότι δεν θέλω να μένει τίποτα εξερεύνητο. Οπότε είναι σε φάση ψυχοφθόρο. Επίση δεν είχα τη λογική και δεν είχα την ψυχραιμία το να κάθομαι στο καναπέ να παίζω. Επειδή δεν το έμαθα μικρό, το να κάτσω εγώ σε καναπέ να παίξω σε τηλεόραση μου φαίνεται εξωπραγματικό. Δηλαδή τώρα θα γελάτε, θα μικροειδεύετε, αλλά έχω μάθει απλά να παίζω στο γραφείο, στο κρεβάτι, για παράδειγμα, αλλά δεν μπορώ να παίξω στο καναπέ. Δηλαδή, να μου δώσω καναπέ και να παίξω τηλεόραση, το μόνο παιχνίδι που έχω παίξει σε τηλεόραση, βασικά τα μόνα δύο παιχνίδια που έχω παίξει σε τηλεόραση, είναι το. το Assassin's Creed, το Odyssey, και το. και το. ο oh, War... God το, πρώτο τελευταίο, όχι το rag, αλλά το προηγούμενο που είχε βγει. Αυτά στο PlayStation. Και μετά είχα τη φανίδα και ευτυχώ που το έκανα. Πήρα το PlayStation και το είχα στην, οθόνη εδώ στην υπολογιστή και τη streamer κιόλα. Οπότε για μένα το να παίζω μπήκε σε φάση επειδή ήθελα παρέα ή ήθελα οτιδήποτε. Το streamer το βλέπαμε παρέα. Οπότε κάπω έτσι έπαιζα. Δηλαδή τα παιχνίδια που έχω παίξει εγώ τα τελευταία χρόνια είναι παιχνίδια που έχω στριμάρει. Με αποτέλεσμα τα χαίρομαι λίγο παραπάνω. Α πούμε, θέλατε να παίξω το. Οπότε έβαλα το δια... τον εαυτό δια... το μου δια... το στη δια... διαδικασία. Γι' αυτό χαίρομαι ότι το stream από τη μία μου πήρε κάποιε χαρέ, όπω α πούμε ότι έβλεπα παιχνίδια ή ξόδευα το χρόνο που θα ασχολιόμουν τα χόμπι μου αυτά, να κάθομαι να παρακολουθώ άλλου τύπου να παίζουν. Αλλά από την άλλη, με έβαλα στο τρυπάκι να γίνω κι εγώ ένα από αυτού του τύπου. Και π.χ. έπαιζα το. Πώ λέγεται, ρε. Τρα, το... το Last of Us το 2. Το Last of Us το δύο. Δεν το παίζα, να... δεν περίμενα να το παίξω το τελειώσω. καμία καμπύα πανταγία. Το παίξα live, πέρασα να το τερμάτισα μέσα σε δύο μέρε τρει. Το παίξα, το έλειωσα, το χάρηκα. Το μετρό, α πούμε, το τελευταίο, το έξω του, το έκανα και αυτό stream. Θυμάμαι τότε το, το χάρηκα πάρα πολύ. Γενικά, πάρα πολλά παιχνίδια έπαιξα. Το straight το έκανα επίση live. Γενικά, πια δείτε κιόλα, παίζουν πολλά live. Κάποια αυτά που μου αρέσουν, τι οτιδήποτε τι έχω ανεβάσει. Οπότε μέσα από το κανάλι και μέσα από αυτό το κομμάτι, άρχισα να παίζω λίγο παραπάνω, άρχισα να ασχολούμαι λίγο παραπάνω με το, με το χόμπι μου αυτό. Απλά το κακό είναι ότι ξέρεις πάντα, πάντα θα σε τρώει αυτό το κομμάτι του ότι ξέρεις κάτι, θα ήθελα να παίξω λίγο παραπάνω, θα ήθελα να χάρω λίγο παραπάνω. Και είμαι σίγουρο ότι πολλοί από εσάς ρε παιδί μου όταν γυρίζετε κουρασμένοι από τη δουλειά ή από οτιδήποτε, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε όρεξη ή διάθεση να πιάσετε χειριστήριο. Δηλαδή στο τέλος καταλήγουμε και το έχω δει πολλά χρόνια. Δηλαδή πες να έχω ξοδέψει πολλά χρόνια από τη ζωή μου κάνοντα αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάθομαι μετά τη δουλειά να τελειώνω 10, 11, 12 η ώρα για να κάθομαι μέχρι τι 3-4 ώρε το πρωί μπροστά από μια οθόνη στο tablet, στο κινητό, στον υπολογιστή, και να χαζεύω βιντεάκια στο YouTube. Δηλαδή το μόνο πράγμα το, πρα... το οποίο λέω, οκ, okay, παίζει να μου φάγει πάρα πολύ χρόνο. Μου φάγει πάρα πολύ χρόνο από την ε... καθημερινότητα με αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να το, το έχω αλλάξει αρκετά, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, ξέρει, είναι. Το βλέπω σμού και με το YouTube. Το βλέπω και με το YouTube ότι. μέσα στη μέρα υπάρχουν στιγμέ που έχω τρομερή όρεξη να κάνω πράγματα. Όμω εκείνε τι ώρε που έχω τρομερή, τρομερή όρεξη, έχω τρομερή διάθεση, έχω ιδέε, έχω τα πάντα όλα εκείνη την ώρα. Πρέπει να πάω για δουλειά. Πρέπει να δουλέψω. Γιατί άμα δεν δουλέψει, θα... δεν θα ζήσει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και παίρνει το τρυπάκι να δουλέψει και μετά κουράζει. πούμε, π.χ. η δικιά μου δουλειά από αυτό που κάνω εγώ είναι πνευματική δουλειά. Δηλαδή κουράζεται πάρα πολύ το πνεύμα. Βλέπετε, έβλεπα βιντεάκια μου τα προηγούμενα χρόνια. Ξανά έβλεπα μερικά και λέω μαλά έχει μαύρο μαλλιά. Δηλαδή έχω ασπρίσει. Σαν... Τώρα έβλεπα και τα γένια μου από κάτω είναι... έχουν αρχίσει και ασπρίζουν σιγά σιγά. Και δεν είναι άσπρη. Καλά, είναι και λίγο γεννητική, είναι κληρονομικό, αλλά. Τα περισσότερα είναι από το στρες και από το άγχο. Είμαι σε βάση, Χριστέ μου, ας πρέπει τα μαλλιά μου από όλο αυτό το πράγμα. Και ψάχνει να βρει λίγο χρόνο. Δηλαδή, πολλέ φορέ λε, θα έχω το τρίμερο και το λέω τώρα γιατί έρχεται και τρίμερο, δύο τρίμερα back to back. Και λε, θα έχω χρόνο το τρίμερο να κάτσω να παίξω. Και στο τέλο καταλήξει ένα τρίμερο, να ξυπνήσει, να πιει καφέ, να κάθε έτσι. Αν είσαι τυχερό και βγει για καφέ ή οτιδήποτε έξω, καμιά βόρτα λίγο και μπει στο τρυπάκι αυτό και ξέρει, κάνει, ωραία. Ιδάλω δηλαδή, μετά λε, θα παίξω, θα δω καμιά ταινία, καμιά σειρά κάτι. Κάπω έτσι έφτασε 12 η ώρα το βράδυ και πέφτει για την επόμενη ώρα. Την επόμενη μέρα έχει δουλειά. Και δεν σε παίρνει να παίξει τέτοιο. Σου με θυμάμαι τότε που παίζα τον God of War. Επειδή είμαι τέτοιο. Αν μου αρέσει κάτι, κολλάω. Και κολλάω και το πάω back to back. Πήγαινε 6 ώρα το πρωί και εγώ 9 η ώρα το πρωί έπρεπε να ξυπνήσω. Οπότε εγώ σηκωνόμουν με τα χίλια ζώρια 6 ώρα. Πήγαινα κοιμόμουν και 9 με 10 η ώρα ξυπνούσα για να πάω να κάνω τι δουλειέ που είχα ή οτιδήποτε να θυμαστώ για το Φροντιστήριο ή οτιδήποτε. Το τελευταίο που με έκανε και κόλλησα έτσι, ποιο ήταν. Κάτσε να δει. Στο ίδιο στυλ που καθόμουν, Α, το Baldur's Gate. Baldur's Gate, παιχνίδι, άρα αυτό το πράγμα. Το Baldur's Gate ήταν κλασικό θύμα εν μέρει όλη αυτή τη φάση. Γιατί εγώ το Baldur's Gate σκέψου το. Το ξεκίνησα, πορώθηκα, πήγα στο νησί, ήταν καλοκαίρι. Αλλά του πισίμου δεν το έπαιζε τόσο καλά, ρε γάμα το. Βασικά το έπαιζε καλά εγώ έφυγα πια στο νησί, εκεί δεν είχα το λάπτοπ, δεν το παίζει καθόλου. Γυρνάω, μπαίνω στο τρυπάκι να κάτσω να φτιάξω το γραφείο, να καθαρίσω, να κάνω ένα ράνο. Ο χρόνο ήταν μέτριο, μετά ξεκινάει το φροντιστήριο. Και έμπαινα κάποια βράδια, έπαιζε, γιατί μου έδειξε κιόλα όταν τέλειωσα πότε έπαιξα πιο πολύ οτιδήποτε. Έπαιρνα κάποια βράδια, 10-12 η ώρα μετά, τι είναι τέτοια. Και πορονόμουν τόσο πολύ που το πήγα ένα back to back 5-6 ώρα το πρωί. Δηλαδή έφτασα πολλά πρωί. <laughs> Μάλιστα θυμάμαι ένα Σάββατο. Ήταν Παρασκευή βράδυ. τι Παρασκευ... Τις Παρασκευές τέλειωνα... Τι ώρα τέλειωνα? 10 η ώρα. 9.30 ή 10 η ώρα. Και ήταν μια Παρασκευή συγκεκριμένη. 10 η ώρα κάθομαι, αράζω. Παίζει να το κάνω και stream τότε. Και παίζω, 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 παίζω. Πάει 7 η ώρα το πρωί, 7.30. Βλέπω τρολιά και λέω, εγώ 8.30 ώρα έχω μάθημα πήγα ίσα ίσα μισή ώρα έκανα, έκανα ότι κοιμάμαι και καλά δηλαδή και μετά σηκώνομαι με να κάτσω δηλαδή καταλαβαίνεις ότι θες και πολλές φορές θυσιάζεις αυτό το πράγμα να... έχω θυσιάσει πολλές φορές την ξεκουρασή μου για το χόμπι uh, μου και δυστυχώ είναι από τα πράγματα τα οποία αυτά αν δεν τα προσέξεις μεγαλώντας σου καταστρέφουν και την υγεία σιγά σιγά μπορεί να σας φαίνονται χαζά όλα αυτά τα πράγματα και είναι χαζά εν μέρη αλλά αν δεν προσέξεις σιγά σιγά είναι αυτό που ανακαλύπτω μετά τα 35 που αν δεν έχεις καλή ποιότητα ζωής και δεν έχεις αρκετά καλή ξεκούραση οτιδήποτε αρχίζουν και βγαίνουν προβλήματα είτε από το άγχος είτε από την κούραση είτε από χίλια δύο πράγματα και ξαφνικά βρίσκεσαι σε, μια φάση, σε μια φάση λες ή θα τα αλλάξω ή θα πεθάνω δεν θέλω να είμαι 35 να πάω στα 40 και να είμαι σαν 80 χρονών παππού δηλαδή πραγματικά <laughs> δεν ξέρω αν είναι μόνο η δική μου ιδέα ή όχι Οπότε, ε, ναι. Κάπω κάπως έτσι, πούμε, έτσι ξεκίνησε το σημερινό επεισόδιο. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, θέλω να κάτσω να παίξω. Και κάθομαι να κάνω και μπαίνω, ρε παιδί μου, κλασικά λόγω συνήθεια. Πώ είναι όταν πα στο σπίτι, ανοίξει πρώτα το ψυγείο να δει τι έχει μέσα. Εμεί αυτό κάναμε πάντα. Θυμάμαι πήγαινα στον παππού στη γιαγιά και το πρώτο πράγμα που έλεγα για σου παππού, γιαγιά, και ανοίγα το, ψυ... <laughs> το ψυγείο να δω τι έχει μέσα. Αφού φτάσαμε σε σημείο να ανοίγω τότε μηχανικά, και να μην σε φάστε να παίξω. Και δεν πήγαινε ρε το ποντίκι. Δεν πήγαινε το χέρι μου να πιαστώ το ποντίκι. Να... Και λέω, να το κάνω επεισόδιο. Δηλαδή τώρα πριν από λίγο άνοιξε <γίλει> να παίξω. Και δεν, η ψυχή μου δεν τραβούσε. Ενώ τέλειωσα νωρί και λέω, έλα σήμερα τέλειωσα νωρί. Τέλειωσα 9,5 ώρα νωρί. Τώρα είναι 11 παρα 4. Και λέω, θα παίξω. Αλλά δεν πήγαινε ρε. Δεν πήγαινε. Είναι αυτό που θε, αλλά δεν πάει. Δεν τραβάει το σώμα. Δεν τραβάει η φάση και στο τέλο ζόμπι ένα ζώο που απλά κοιτάει, 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 κοιτάει και μετά κοιμάσαι, αν είσαι, το έχει διαχειριστεί, είναι καλά, αλλά αν είσαι τύπος ο οποίος σε παίρνει από κάτω και στην εντάξει είναι λίγο άσχημο όλο αυτό. Αν μου πεις τι κάθομαι και λέω. Υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Την ανάγκη να θες να κάνεις πράγματα. Γιατί για κάποιους είναι gaming, το δέχομαι. Για κάποιους άλλους, σούμε, εμένα ένα από αυτά που θέλω είναι να κάνω π.χ. βίντεο. Δηλαδή, θέλω να φτιάξω πράγματα. Έχω 15, αυτή τη βδομάδα δεν έβγαλα unboxing γιατί ήμουν τόσο εξαντλημένο και κουρασμένο που δεν πήγαινε το σώμα να κάτσω να κάνω unboxing. Κάνω... Έχω unboxing και έτοιμα που δεν είναι τίποτα για μένα, μα κάτσω, είναι μία ώρα δουλειά να κάτσω να το μοντάρω το βίντεο και να το σετάρω. Έχω τρομερά βίντεο, by the way, έρχονται πάρα πολύ ωραία βίντεο, αλλά είμαι σε φάση, ρε παιδί μου, δεν τραβούσε το σώμα. Και αυτή την εβδομάδα δεν έβγαλα δύο βίντεο. Λυπάμαι, αλλά δεν πήγαινα το σώμα. Δυστυχώ η κούραση, η εξάντληση, η... όλα αυτά είναι και ανυπομονώ τώρα να έρθει η Δευτέρα. Όντω, έλεγα ότι δεν θέλω να περιμένω να ζω για μια μέρα, γιατί στο τέλο δεν ζήσει για αυτή τη μέρα. Δηλαδή, όταν περιμένει κάτι, όταν έρχεται αυτό το κάτι, δεν, δεν το απολαμβάνει όπω περίμενε και κάπω έτσι ξενερώνει. Η ιστορία του, γεμ, του Game, Boy για μένα επαναλαμβάνεται συνέχεια. Οπότε λέω, τέλο πάντων, έφτασε σε σημείο να λέω πρέπει να βρίσκω μέσα στην καθημερινότητά μου ώρε κάτι να, 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 φτιάχνω πράγματα και όντω το πέτυχα μέχρι μεγάλο βαθμό. Αλλά απλά είναι πολλέ φορέ που η κούραση. Και ειδικά όσοι ασχολούνται κάποιοι από εσά ασχολείστε με χειρονακτικέ δουλειέ. Εκεί είναι το έρμα, το σώμα, τραβάει και το πνεύμα κάτω. Ε... κάποιοι σαν και εμένα ασχολούνται με πνευματικέ δουλειέ να μιλάς όλη την ώρα και να διδάσκει παιδιά εκεί το πνεύμα τραβάει το σώμα κάτω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία πάντα και δυστυχώ δεν μπορεί να έχει το ένα και το άλλο. Δηλαδή, αν είσαι κουρασμένο ψυχικά, θα σου τραβήξει και το σώμα κάτω. Δεν δηλαδή, το σώμα σου λειτουργεί σωστά, λειτουργεί καλά. Η ψυχοσύνθεση σου είναι τέτοια που απλά θα πέσει σε αδράνεια, θα πέσει σε μια τέτοια. Από την άλλη, αν είσαι κουρασμένο σωματικά, απλά το σώμα σου θα είναι τόσο κουρασμένο που απλά θα πέσει να κοιμηθεί και θα σβήσει και δεν θα καταλάβει τίποτα. Οπότε πάει και το υπόλοιπο. Αχ, ah, δεν ξέρω, πείτε μου εσείς τις δικές σας εμπειρίες. Μ' αρέσει γιατί καθόμαστε, μου λέτε, σας λέω, μου λέτε, μου λέτε τις εμπειρίες σας και έχουμε φτιάξει ένα ωραίο παρεάκι και μ' αρέσει που, που τουλάχιστον εσείς τα το έχετε πάρει ζεστά και ωραία. Μπορεί αυτό το τα βίντεο να μην είναι σούπερ πετυχημένα, αλλά ειλικρινά δεν με νοιάζει κιόλας. Το έχω πει είναι πιο πολύ ψυχοθεραπεία μου, γιατί αντί να πάω σε ψυχολόγο, εγώ κάθομαι και τα ξαναβλέπω μετά και λέω... Θα ήθελα πάρα πολύ να σας έχω live, να μπορούμε να συζητήσουμε ένα οτιδήποτε. Ίσως να το κάνουμε. Γενικά, ναι, είναι και το θέμα των live, για παράδειγμα. Ένα από τα πράγματα μαζί με το gaming είναι και τα live. Ότι θέλω να μπορώ κάνω κανένα live. Χωτούν, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Shout out. Ο οποίο είναι no, ο πιο μου viewer, πλέον πλέον. Ε, μου λέει, θα μπει για live. Παναγιώτη. <laughs> <laughs> Τέλειωσα τώρα, δεν αντέχω. Καλά μου λέει το παγκέπτο. Λέω εντάξει, οκ. Okay. Οπότε, ναι. Γι' αυτό είναι σε φάση... Και τώρα είναι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι 11 παρά 10 πάει τώρα, έτσι. Νωρίς είναι ακόμα σχετικά. Για μένα είναι νωρίς. Και έχω δύο επιλογές. Δύο επιλογές. Τρεις επιλογές. Η μία είναι απλά να πάω να πέσω. Η δεύτερη... Είναι να κάτσω να κάνω edit το βίντεο που δεν θα το κάνω edit γιατί βαριά με δεν τραβάει η μηχάνη παραπάνω. <laughs> ε, έχω, είμαι, σας κάνω το, το, το βίντεο αυτό ξαναλέω, σε αυτό το mood που περιγράφω. Δηλαδή πραγματικά σας κάνω το βίντεο σε αυτό το mood που περιγράφω τώρα, έτσι. Και τρίτη επιλογή είναι να κάτσω να παίξω τίποτα ή να ανοίξω live οτιδήποτε. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Πολλές ειναι πολλε φορε βεβαια μια συμβουλή, κάτι το οποίο το έχω προσέξει, να το ξέρει κάτι τα λέω, γιατί τα λέω για να τα ακούω εγώ κυρίω. Ε, κάντο. Είναι σαν το γυμναστήριο ένα πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ψόφιο. Μπορεί να είσαι. Αλλά πάτα το κουμπί. Αυτό κόστα με ακούσει και εσύ που κάνει το βίντεο τώρα και θα το δεις το έτσι. Πάτα το ρημάτο κουμπί. Κάντο live, αγόρι μου. Παίξε. Και συνήθω αυτό φέρνει. Και σε, σε, ξεκουράζει, σε ηρεμεί, σε χαλαρώνει. Και όταν κάνει πράγματα που αγαπά, ξαναλέω αυτό το βλέπω στο γυμναστήριο πάρα πολύ. Σέρνω το κουφάρι μου κάθε πρωί για να. <laughs> κάθε πρωί, δύο φορέ την εβδομάδα κάνω εντάξει έτσι. Έχω ξεκινήσει παράλληλα με διατροφέ και τα λοιπά. Έχω ξεκινήσει και καλλιστανική. Και για μένα είναι τεράστια αλλαγή αυτή. Τεράστια αλλαγή γιατί εντάξει, πάντα έκανα γυμναστήρια ιστορίε και εκεί και, και αλλά πάντα σαρνόμουν μόνο μου. Και πάντα ενώ προπλήρωνα έκανα έρνα, μετά από λίγο κουραζόμουν και τα παρατούσα. Δηλαδή έκανα όσο ήμουν ενθουσιασμένο και μετά δε. Και είναι η πρώτη φορά που είναι λίγο το κλίμα τέτοιο ωραίο και έχει άτομα από πάνω σου. Και επειδή είναι πρωί. Πολλέ φορέ νιώθω τον εαυτό μου να σέρνω να το κουφάρι μου, να πάω. Τα, 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 τα. Ε... Αλλά με το που ξεκινάω, εκεί αρχίζει, αλλάζει η ψυχολογία, αρχίζει και βγαίνει παμίνι Είναι όπω στα παιχνίδια. Και στα παιχνίδια έτσι, είναι. να πατήσει το κουμπί. με το που πατήσει το κουμπί, τάκ, θα αρχίσει να παράγει το τοπαμίνη. Οπότε σιγά σιγά θα μπει στην ψυχολογία, θα σε φτιάξει ψυχικά, ρε παιδί μου, θα σε ανεβάσει λίγο. Οπότε, αν υπάρχει ένα ηθικό δίδεγμα που έχω να πω, πατήστε το κουμπί. Πατήστε το και α είστε κομμάτια, ρε παιδί μου. Αν δεν τραβήξει, το πολύ πρέπει να σα πάρω ύπνο. Θα μια ωραία ανάμειξη να λέτε με πύρο ύπνο, κάνοντα αυτό που αγαπάω. Και το ξαναλέω, το λέω για μένα περισσότερο να τα ακούω εγώ. Αλλά αν κάποιο από εσά θέλει να τα ακούσει, α μου πει αν τον βοήθησε έστω και λίγο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το ηθικό δίδαγμα τη μέρα, πατήστε το κουμπί. Πατήστε το play, πατήστε το start. Πατήστε το κουμπί να δείτε μια σειρά, μια ταινία. Πατήστε, ανοίξτε το βιβλίο. Ανοίξτε οτιδήποτε, βγείτε, περπατήστε, παίξτε, γελάστε, πάρτε την κοπέλα σας και κάντε βόλτες, κάντε οτιδήποτε. Ό,τι γουστάρει ο καθένας σας. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να το πολεμήσεις αυτό είναι να προσπαθείς να πας να κόντρα. Πολλές φορές, ας φτάνω στο σημείο να λέω, να το πάω και λίγο πιο τέτοιο λέω, θα το κλείσω το κανάλι, θα το σταματήσω. Είμαι σε, σε τέτοιο, λέω... Κάνω πράγματα, ρε παιδί μου, κάνω ιστορίε, κάνω χίλια δύο πράγματα, επενδύω χρόνο. Ποτέ δεν είμαι τόσο καλό στο edit. Στο μόνο πράγμα που καταλαβαίνω ότι είμαι καλό είναι στο να μιλάω, τίποτα άλλο. Λοιπόν. Οπότε λέω, θα το σταματήσω. Ξεκίνησα, λέω τώρα να κάνω και όλα αυτά τα, τα τέτοια και. Δεν έχει πολύ κόσμο. Είναι και αυτέ οι σκέψει που μπαίνουν μέσα μα με την κούρση. Λέω μερικέ φορέ, δεν προλαβαίνω. Δηλαδή, έχω την καθημερινότητά μου, έχω τα τέτοια, έχω και το κανάλι, έχω και αυτά. Και λέω, αν το σταματήσω θα είμαι πιο ξεκούραστος, θα είμαι πιο καλά. Ας πω ρεαλιστικά, όχι. <laughs> Καθόλου όμως. Γιατί ξέρω τι άνθρωπος είμαι και ξέρω ότι θα μου λείπει όλο αυτό το πράγμα. Και το τι παίζει για παράδειγμα, μπορεί να μην έβγαλα βίντεο αυτή την εβδομάδα γιατί δεν είχα αντοχές, αλλά αυτή εδώ η εκπομπή, ενώ δεν έχει τον κόσμο που θα περίμενε κάποιο, εντάξει. Δεν είμαστε από τι μεγάλε εκπομπέ που παίζουν στο Ιντερνετ οτιδήποτε και έχουν χιλιάδε κόσμο που του βλέπουν όλη την ώρα. Με τα βία, πολλοί από εσά βλέπετε με τα πρώτα δέκα λεπτά. Και πολλοί είναι. Τα στατιστικά λένε πέντε λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα. Υπάρχετε δύο-τρει που έχετε φτάσει ως εδώ. Οπότε για εσά, του δύο-τρει που φτάσατε ω εδώ, κάθομαι και τα λέω όλα αυτά. Και τα λέω και για μένα. Ότι. Καλώς και καμιά φορά και μικρές υποχρεώσεις που δημιουργούμε είναι ωραίες. Γιατί σε οθούν να κάνεις πράγματα. Δηλαδή για μένα το ότι παίζει δεν είναι πλέον μόνο μία χαρά ή μία διασκέδαση, ένα χόμπι. Είναι και κάτι το οποίο είμαι υπόλογο σε εσά. Γιατί σας έχω υποσχεθεί ότι θέλω να κάθομαι να το κάνω. Και μου αρέσει που το κάνω, δεν το κάνω γιατί έτσι απλά. Οπότε μπαίνω στο τρυπάκι και τώρα σε φάση με το που πάτησα το κουμπί να κάνω το record έφτιαξε η διάθεσή μου. Και είμαι σε φάση και λέω, ωραία, τέλεια, μ' αρέσει αυτό το επεισόδιο, νομίζω ότι θα βγει ωραίο. Δεν ξέρω πόσο μπερδευτικό θα είναι για πολλού όπως ή όχι, αλλά πατήστε το κουμπί. Πατήστε το και όπου βγει. Και στο τέλος το πολύ πολύ να σας πάρω, είπε σου ξαναλέω. Και τι έγινε, θα αλλάξει τίποτα. Ίσα ίσα θα έχετε ένα λιγότερο πράγμα για να στεναχωριέστε και να μετανιώνετε που δεν το κάνετε. Είναι αυτή η κλασική η τέτοια ότι... και ο χρόνος περνάει. Και καλό ή κακό, ο χρόνο πάει μόνο προ τα μπροστά. Από φυσική άποψη προ το παρόν και όχι μόνο, ο χρόνο πάει μόνο προ τα μπροστά. Είναι κάτι που λέω στον εαυτό μου πολλέ φορέ όταν έχω να κάνω κάτι και βαριέμαι τόσο πολύ και δεν θέλω να το κάνω. Για α αυτό για μένα ήταν όταν πήγαινα στα χωράφια. Να μείνα στα χωράφια, να τριγύσω ή οτιδήποτε. Έβλεπε τώρα ένα χάο μπροστά και λε: Πώ το, το κάνω όλο αυτό. Υπάρχει πρέπει να ξεκινήσω, κάνα τελειώσω κάποτε. Δηλαδή, όταν πα στο χωράφι. Έχει μπροστά σου 10 στρέμματα. Έχετε, έχετε αντίληψη ότι είναι 10 στρέμματα. Πρέπει να το κάνει. Εσύ, 10 στρέμματα. Πόσο είναι σε έκταση 10 στρέμματα. Για παράδειγμα, έχει ένα αμπέλι μπροστά σου 7 στρέμματα, 5 στρέμματα, 2 στρέμματα. Που το βλέπει από εδώ και πάει ρε παιδί μου. Πάει στο άπριο και ακόμα παραπέρα. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για 10 στρέμματα αμπέλια. 10 στρέμματα αμπέλια είναι χαοτικό. Έχω πάει και σε, σε αυτά. Και είναι σε βάση και λε τον εαυτός... δεν παίζει δεν παίζει. Ο μπαμπά μου λέει, και όντω κολλάει και αυτό. Ο μπαμπά μου λέει πάντα σαν παροιμία: το... το... μάτι είναι δειλό, αλλά το χέρι είναι τολμηρό. Ξεκίνα, κάνε τη δουλειά. Ξεκίνα το, πάρ το. Εγώ λέω το εξή. Ο χρόνο πάει μόνο προ τα μπροστά. Οπότε με το χρόνο πηγαίνοντα μόνο προ τα μπροστά, όλα πάνε καλύτερα. Οπότε παρηγορήστε λίγο τον εαυτό σα με την πραγματικότητα, γιατί όντω η πραγματικότητα είναι αυτή. Γι' αυτό. Τσ, 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 πατήστε το ρημάδι, βάλτε το μπροστά. Και πείτε. Δούλεψε. Όντω, πείτε μου, κάτω στα σχόλια. Έπιασε αυτό. Για μένα αρχίζει και πιάνει πάντω η αλήθεια. Πολλέ φορέ το ξεχνάω. Άνθρωποι είμαστε προφανώ και το ξεχνά. Γι' αυτό και τα κάνω όλα αυτά. Είναι ένα reminder σε μένα. Ένα καλό reminder, νομίζω. Ελπίζω να πιάσει. Κι αν δεν πιάσει, τουλάχιστον έκανα μια προσπάθεια. Ε. Λοιπόν, έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω. Να διασκεδάζετε με όποιο τρόπο διασκεδάζετε, να βάλετε πράγματα στην καθημερινότητά σα. Ακόμα, όπω σε κάποτε, σε ένα πολύ κοντινό πρόσωπο, που δεν είναι πλέον κοντινό πρόσωπο, ξέρει κάτι, κάνε το. Ό,τι να το κάνει, κάνε το, αρκεί να το κάνει καλά. Δηλαδή, θε να ξεκουραστεί, ξεκουράσου, αλλά να ξεκουραστεί καλά. Δηλαδή, θε να φα. Θε να, να, να κάνει γκουρουνιά, ρε παιδί μου. Θε να. Δηλαδή, το σκέφτομαι γιατί είμαι στη διατροφή. Αλλά προσπαθώ. <laughs> <laughs> να, θες, να, παραγγείλει παραγγείλεις και να ξεκληριστείς πάρε κάτι καλό και κάνε το καλά κάνε το σωστά και μην το μετανιώσεις μετά δηλαδή το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος τον εαυτό του είναι να κάνει πράγματα που θεωρεί ότι είναι καλά ή κακά για αυτόν και είναι και κακα για και ειναι η παρορμησεις ρε παιδί μου και να μην το κάνει και καλά και να μην το ευχαριστηθεί κιόλα και μετά να το μετανιώσει κιόλα. δηλαδή πραγματικά είναι η αποτυχία στο τετράγωνο στον κύβο, whatever να έχετε μια όμορφη μέρα, εύχομαι. Mm. Για ένα υπέροχο βράδυ. Τριμεράκι έρχεται. Τι θα κάνεις εσύ το τρίμερο. Εμένα θα έρθει ο πατέρας μου το νησί, οπότε θα, θα πάμε βόλτε τι ιστορίες. Το Νατάλο. Θα είναι ωραία, θα περάσει καλά ο καιρό. Ίσως να παίξω κιόλα τίποτα. Που δεν θα παίξω τίποτα. ναι, <laughs> whatever. Αυτά. Πλάχα πλάκα το φτάσαμε το 45 λεπτό. Καλά, καλά πήγε σήμερα. Τώρα στο επόμενο θα δω τι θα κάνω. Όπω καταλαβαίνετε, δεν έχω ποτέ σχέδιο για το τι κάνω είμαι τόσο φλού. Οπότε, ό,τι βρέξει, σα κατεβάσει. Θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Δέχομαι ιδέε. Αν θα τι κάνω κάποια στιγμή, ναι. Αλλά μπορείτε να μου πείτε κι εσεί από κάτω. Εκτό από το αν αποφασίσετε τελικά να πατήσετε το κουμπί. Κάτι το οποίο θα σα ενδιαφέρει να ασχοληθώ με αυτό. Πιστέψτε με, έχουμε τα ίδια γούστα, οπότε θα το βρούμε. Mm. Λοιπόν, σα χαιρετώ να έχετε μια όμορφη ημέρα. Τι παίζει νούμερο 10. Γεια σας από μένα. Γεια σας.